Μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά του Απαρτχάιντ. Η Γουίνι Μαντέλα πέθανε στις 2 Απριλίου σε ηλικία 81 ετών μετά από πολυετή ασθένεια. Το Σάββατο δεκάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο στάδιο Ορλάντο του Σοβέτο για να της πούν το τελευταίο αντίο. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής είχε κηρύξει 15ήμερο εθνικό πένθος για το θάνατο της πρώην σύζυγου του Νέλσον Μαντέλα.